Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι υπάρχει ένα ερώτημα εύλογο στην κοινωνία, το οποίο είναι αν σε αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί με τη νέα συμφωνία υπάρχει περιθώριο να υλοποιηθούν μέτρα προοδευτικού χαρακτήρα, μέτρα κοινωνικής μεροληψίας, παρεμβάσεις υπεράσπισης των αδύναμων. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ναι, υπό προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει η διαρκής και συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης, αλλά και ο διαρκής και συστηματικός αγώνας της κοινωνίας. Εμείς πιστεύουμε ότι η αριστερά όντως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία και για τους αδύναμους, σε μια περίοδο φτωχοποίησης, προφανώς μπορεί να είναι χρήσιμη. Προφανώς μπορεί να κάνει τις παρεμβάσεις αυτές που χρειάζεται για να αναστραφεί η φτωχοποίηση, για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Και πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πεδία παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων από το φορολογικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση, το σύστημα υγείας, ειδικά την πρωτοβάθμια φροντίδα, τα εργασιακά δικαιώματα, την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας. Στο σύστημα υγείας η κατάσταση προφανώς δεν είναι καλή και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πλήρη επίγνωση και των προβλημάτων και των δυσκολιών και της αγωνίας των ανθρώπων που δουλεύουν σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία να τα κρατήσουν όρθια και να ανταποκριθούν με περίσσευμα ψυχής στις δυσκολίες και στις αντικσότητες της καθημερινότητας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίοδος που προηγήθηκε των 8 μηνών ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για το σύστημα και παρά το ότι υπήρχε και η πολιτική βούληση και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, επειδή ακριβώς ήταν σωρευτική η επίδραση πολλαπλών αρνητικών παραγόντων της τελευταίας πενταετίας, δεν καταφέραμε να υπάρξει μια αισθητή βελτίωση στην καθημερινότητα του συστήματος. Είτε αυτό αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους, είτε αφορά τους ασθενείς. Και προφανώς ο αντίπαλος είναι τα εκρηκτικά προβλήματα, είναι αντίπαλος το περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι ένας πολύ σημαντικός αντίπαλος είναι και οι αντιστάσεις ενός ολόκληρου συστήματος συμφερόντων, το οποίο συντηρείται χρόνια τώρα από ένα κλίμα ανομίας και πολιτικής ασυλίας στην διαφθορά, στην προκλητή ζήτηση, στη σπατάλη και κυρίως στην εκμετάλλευση του αρρώστου. Χρειάζεται λοιπόν για να αντιμετωπιστούν και οι λειτουργικές δυσκολίες και οι εγγενείς αντιστάσεις, χρειάζεται κατά την άποψή μας ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Δεν χρειάζονται απλώς καλές προθέσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι ο χώρος της υγείας είναι προφανώς είναι πεδίο όπου δοκιμάζονται διαφορετικές ιδεολογίες και διαφορετικές πολιτικές. Πρέπει να πιστεύεις στην ισότητα και στην κοινωνική δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσεις τις υγειονομικές ανισότητες. Πρέπει να πιστεύεις στη δημόσια περίθαλψη για να ενισχύσεις κατά προτεραιότητα το σύστημα υγείας σε αυτή την περίοδο. Πρέπει να έχεις μεροληψία υπέρ των κοινωνικών αγαθών για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την υγειονομική φτώχεια στην πατρίδα μας. Πρέπει να έχεις άλλες πολιτικές προτεραιότητες για να αναζητήσεις δημοσιονομικό χώρο για να ανοικοδομηθεί το ΕΣΥ και το κράτος πρόνοιας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε στο επόμενο διάστημα είναι πρώτον να υπάρξει μια λειτουργική σταθεροποίηση στο σύστημα. Είναι σήμερα όντως σε πολύ μεγάλη αστάθεια. Είναι τρομερή η πίεση που νιώθει το κουρασμένο, το γερασμένο και λιγοστό προσωπικό σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία.
έχουν επιδεινωθεί σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα εφοδιασμού των νοσοκομείων, αλλά πιστεύουμε τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε αυτό το διάστημα, ήδη καταφέραμε να αυξήσουμε το όριο δαπανών κατά 150 εκατομμύρια ευρώ από αυτό τον προϋπολογισμό λιτότητας που είχαμε φέτος. Αυτό θα είναι μια σημαντική ανακούφιση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα πολύ καλά δρομολογημένο σχέδιο ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό, με μόνιμες προσλήψεις μετά από 6 χρόνια, το οποίο θα υλοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αντιμετωπίσουμε κρίσιμες παθογένειες και προβλήματα τα οποία έχουν διωγγωθεί στο επόμενο διάστημα, όπως είναι η σταδιακή αποψήλωση των νοσοκομείων, ιδιαίτερα της επαρχίας, από ειδικευόμενους γιατρούς. Αλλά νομίζω ότι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καταφέρουμε να κάνουμε μια ένεση ηθικού στο ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, που σήμερα κινδυνεύει με σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης καθημερινά. Το δεύτερο επίπεδο είναι η ανάγκη ηθικοποίησης του συστήματος και η ανθρωποκεντρική του στόχευση. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι παρά το ότι έχουν περιοριστεί δραματικά οι λειτουργικές δαπάνες στο σύστημα υγείας, στα νοσοκομεία είναι αθρηστικά πάνω από 45-50% τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αιστείες σπατάλης, διαφθοράς, προκλητής ζήτησης, συναλλαγής με συμφέροντα. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και υπάρχει εκεί σχέδιο συγκεκριμένο, αναφέρθηκε νομίζω χθες πολύ πιο αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός. Και το τρίτο και πιο κορυφαίο στοίχημα είναι να υπάρξει μια αναδιοργάνωση, μια ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης, η ανάγκη υλοποίησης ενός νέου συστήματος υγείας δημόσιου, το οποίο θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας και της αποτελεσματικότητας στην φροντίδα. Η υγειονομική κρίση, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει ταξικό πρόσημο. Η ψυχοσωματική επιβάρυνση των ανθρώπων πλήττει περισσότερο τους αδύναμους. Και άρα χρειάζονται συνολικές πολιτικές κοινωνικής αναδιανομής για να αντιμετωπιστούν αυτές οι συσσωρευμένες επιβαρύνσεις. Εμείς, πέρα από την ανάγκη λοιπόν να καλύψουμε, να διαχειριστούμε ένα σύστημα σε κρίση, ένα σύστημα σε τροχιά λειτουργικής κατάρρευσης, νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να υπάρξει ένα συνεκτικό σχέδιο διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Έχουμε εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο με την τεχνική βοήθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Ο δεύτερος άξονας είναι η διαφανής διακυβέρνηση του συστήματος. Και ο τρίτος άξονας είναι η βιώσιμη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Στο πρώτο επίπεδο, στο θέμα της καθολικής κάλυψης, όντως υπάρχει μια σημαντική εκκρεμότητα. Υπήρξε τα τελευταία χρόνια αποασφάλιση του πληθυσμού. Βρέθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς υγειονομική φροντίδα. Υπήρξε ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα κανονιστικό πλαίσιο. Κατά την άποψή μας ανεπαρκές. Και όντως δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να υπάρξει μια σοβαρή αναδιοργάνωση αυτού του πλαισίου. Υπήρξε σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, είχε ετοιμαστεί. Ήταν έτοιμο στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά λόγω των εξελίξεων και του παγώματος των διαδικασιών και της κεντρικής εκκρεμότητας δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί. Σήμερα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής επικαιροποιήθηκε και στις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, θα διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και θα δώσουμε τη δυνατότητα να αρθεί αυτό το άγος για την ελληνική κοινωνία να βρίσκονται σε μία περίοδο φτωχοποίησης άνθρωποι αποκλεισμένοι από το σύστημα υγείας. Στο δεύτερο επίπεδο, το θέμα των θεσμικών αλλαγών, είναι πολύ κρίσιμη η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα ήταν διαχρονικά το μεγάλο έλλειμμα του συστήματος υγείας και το ξέρουμε. Θα υπάρξει μια σοβαρή μεταρρυθμιστική τομή σε αυτό το πεδίο. Υπάρχει ήδη έτοιμο προσχέδιο. Θα το διαβουλευτούμε
με τους υγειονομικούς, με τις έντιμες δυνάμεις του συστήματος υγείας και τις αξιόπιστες. Θα είναι μια αλλαγή μοντέλου αυτή, μια αλλαγή παραδείγματος. Θα πάμε πέρα από τη λογική της αγοράς, στη λογική της ολιστικής φροντίδας, της συνέχειας της φροντίδας, θα πιάνει όλο το φάσμα από την πρόληψη, την αγωγή υγείας, την παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων, τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, τους εμβολιασμούς, μέχρι την νοσηλεία, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση. Προφανώς, ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα στο ορατό μέλλον θα υπάρχει. Μπορεί να παίζει ένα συμπληρωματικό ρόλο, να καλύπτει πραγματικά κενά και ελλείμματα του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά με νέους όρους, με νέο πλαίσιο συμβάσεων που θα διευρύνει τις ευκαιρίες τις εργασιακές για τους νέους γιατρούς. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να σταματήσουμε την αιμορραγία επιστημονικού δυναμικού στο επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Να στείλουμε ένα σήμα στους νέους γιατρούς ότι μπορούν να έχουν αξιοπρεπή επαγγελματική προοπτική στη χώρα μας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι κεντρική προτεραιότητα. Η αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων είναι πολύ... Θα κλείσουμε. Θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό. Θα προσπαθήσεις πολύ όμως, Αντρέα. Υπάρχουν τα θέματα της αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτά. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που είναι και αυτή σε εξέλιξη. Έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο επαναδιαπραγμάτευσης του προηγούμενου συμφώνου με την Κομισιόν. Υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες όπως η έλλειψη ενός υγειονομικού χάρτη που είναι κρίσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας χωρίς πελατειακή λογική, χωρίς τοπικισμούς, παραγωγισμούς και ρουσφετοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και βεβαίως υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας. Πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Με 5% δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%, δεν μπορούμε να προσδοκούμε στα σοβαρά αισθητή βελτίωση των υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν σταδιακά να υπάρξει μια προσπάθεια σύγκλησης με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους. Υπάρχουν πολλές ιδέες για την αντιμετώπιση των επειγών των προβλημάτων. Γνώση και εμπειρία υπάρχει. Πολιτικό σχέδιο για ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας, για ένα όραμα από εμπορευματοποιημένης ιατρικής και υγειονομικής φροντίδας υπάρχει. Μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πολάκη, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους του συστήματος υγείας, για να εμπνεύσουμε μια καινούρια προσπάθεια σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, στηριζόμενοι στους ανθρώπους που πραγματικά πασχίζουν χρόνια για την αξιοπρέπεια της δημόσιας περίθαλψης των λειτουργών της. Σας ευχαριστώ.